Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, να δούμε τι συμβαίνει με την κυρία Κωνσταντοπούλου και την Επιτροπή που συστάθηκε στη Βουλή για τα Τέμπη. Πάμε να δούμε και θα το συζητήσουμε με τον κύριο Χασάπη, γιατί προσπαθεί η κυβέρνηση να αποκλείσει την κυρία Κωνσταντοπούλου. Πάμε να δούμε. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η διαδικασία. Σας παρακαλώ! Σας παρακαλώ! Ξεκινήσαμε! Έτσι θα ξεκινήσουμε! Σας παρακαλώ πολύ! Γιατί δεν σας έχω δώσει τον λόγο! Δεν σας έχω δώσει τον λόγο! Γιατί είστε τόσο εκνευρισμένος! Δεν σας έχω δώσει το λόγο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Θα ζητώ το λόγο σε σχέση έχει με αυτό. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Πλεύρης. Δεν έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Το έτσι μπράβο. Παρακαλώ. Το έτσι, μπράβο, παρακαλώ, κυρία Κωνσταντοπούλου. Χάνετε το μέτρο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο, κύριε Πλεύρη. Επιτρέπετε αυτές τις όχι, δεν επιτρέπετε. Κύριε Πλεύρη, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση, θέλω να θέσω ένα θέμα. Που αν δεν επιληθεί αυτό το θέμα. Έχω ζητήσει και εγώ το λόγο. Που αν δεν επιληθεί αυτό το θέμα, δεν μπορεί να συνεχίσει να συνεδριάζει η Επιτροπή μας κατά την εκτίμηση της πλειοψηφίας. Σύμφωνα με το άρθρο 145 του κανονισμού της Βουλής, οι εξεταστικές επιτροπές έχουν όλες τις αρμοδιότητες των ανακριτικών αρχών. Και οι εξουσίες ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 146 και 147 του κανονισμού της Βουλής και των άρθρων του Κώδικα Ποινικής Οικονομίας. Κατά το άρθρο 14 του Κώδικα Ποινικής Οικονομίας τίθενται θέματα αποκλεισμού ατόμων από το να εκτελούν ανακριτικά καθήκοντα, άρα και να είναι μέλη της Επιτροπής. Λοιπόν, κύριε Χασάπη, για να δώστε μας λίγο τα φώτα σας. Τι ναι, συμβαίνει εδώ. Ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία θέλει να πετάξει έξω ναι, από την είναι προφανές αυτό. Εξεταστική Επιτροπή την κυρία Κωνσταντοπούλου. Με τον τρόπο που εξήγησε ο κύριος Πλεύρης, δηλαδή κάνω μια νοηματική, ένα νοηματικό νομικό άλμα και λένε ότι δεν μπορεί να συμμετέχει διότι η Επιτροπή είναι ανακριτής και δεν μπορεί ο ανακριτής να ήταν ταυτόχρονα και δικηγόρος, γιατί φημολογείται ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου χρημάτισε ως δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων για τα Τέμπη. Και της λένε ότι αφού ήσουν δικηγόρος, δεν μπορεί να είσαι και ανακριτική επιτροπή βασιζόμενη στον κώδικα ποινικής δικονομίας. Θέλω να πω όμως, εγώ διαφωνώ. Απόψε μάθαμε ότι, επειδή η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, απόψε μάθαμε ότι το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής δέχτηκε να φύγει η κυρία Κωνσταντοπούλου από την Επιτροπή. Εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ νομικά, γιατί είμαι και δικηγόρος, όπως ξέρετε. Από το 2001 δεν υπάρχει ασεβίβαστο μεταξύ βουλευτή και δικηγόρου. Ο δικηγόρος μπορεί και να δικηγορεί, να είναι και βουλευτής. Πέραν από αυτό, δεν εμπίπτει συγκεκριμένη Εξεταστική Επιτροπή σε ανακριτικό καθήκον. Θα μπορούσε να το ενδεχομένως να το στοιχειοθετήσουμε αυτό αν ήταν προανακριτική επιτροπή. Έτσι. Εδώ απλώς ερευνά τα πράγματα, έχει όλα τα δικαιώματα του ανακριτικού και εισαγγελικού λειτουργού. Ναι, το άκουσα και εγώ αυτό από τον κύριο Πλεύρη. Αλλά δεν είναι ανακριτής. Με την έννοια ότι δεν μπορεί αυτή η επιτροπή να παραπέμψει στο ειδικό δικαστήριο κανέναν υπουργό. Η επιτροπή αυτή θα βγάλει ένα πόρισμα, θα ψηφίσει η Βουλή μετά αν θα συστηθεί. Συσταθεί πρόγα ανακριτική επιτροπή, η οποία και μόνη έχει το δικαίωμα. Εκεί θα μπορούσε να γίνει κάποιος λόγος ανακριτικού καθήκοντος με βουλευτή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να γίνει. Είναι φάουλο αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, δια της πλειοψηφίας την οποία έχει, και στερεί εν πάση περιπτώσει και ένα μέλος της Επιτροπής. Τελικά αυτό το 41% έκανε μεγάλη ζημιά, κύριε Χασάπη. Αυτό το 41% στη Δημοκρατία γενικότερα έκανε μεγάλη ζημιά. Δυστυχώς, να τα αποτελέσματα. Η αλαζονία, αποφασίσουμε και διατάσσουμε αυτό. Η αλαζονία του μονοκομματικού πολιτικού συστήματος φαίνεται εδώ. Σας είχα πει και την άλλη φορά θα δούμε και άλλα πράγματα. Ένα από αυτά και πολλά άλλα. Θα δούμε και πολλά άλλα. Και η επιστολική ψήφος. Θα δούμε πολλά πράγματα να γίνονται. Και δυστυχώς δεν υπάρχει αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση. Ένας που υπάρχει είναι ο Βελόπουλος, το δείχνουμε συνέχεια γιατί κανένας άλλος δεν μιλάει. Και επομένως το Βελόπουλο τον έχουν κλείσει στα μέσα ενημέρωσης, δεν μπορεί να βγει πουθενά. Την πρόταση της Εξεταστικής Επιτροπής που έκανε δεν την προώθησε αντισυνταγματικά η Βουλή, γιατί θα του έδινε μεγάλο απ. Αυτό είναι η αλαζονία αυτού του συστήματος. Και αυτοί που ψήφισαν την Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να το ξανασκεφτούν τουλάχιστον τον Ιούνιο αν θα πρέπει να τις δώσουν νέα όθηση ή θα τις κόψουν λίγο τα φτερά για να βάλει μυαλό.